Οι συμμετοχές όλες οι οποίες λάβαμε πέρα ότι είχαν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας για οι συμμετοχές. Ήταν πάνω από 6.000 τα παιδιά τα οποία ανά τον κόσμο στείλανε την ζωγραφιά τους ή τη δημιουργία τους με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να επιλέξουμε, να καταλήξουμε στα 4. Αν μπείτε στο site 1821.lta.gr θα δείτε τα 15 που φτάσαμε για να επιλέξει και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία από που συμμετείχαν και καλλιτέχνες, συμμετείχαν φιλοτελιστές στο να καταφέρουμε να φτάσουμε να επιλέξουμε. Είναι υπέροχες ζωγραφιές, είναι από δύο ηλικιακές ομάδες. Η μία ηλικιακή ομάδα 7-10 είναι δύο ζωγραφιές από αυτή την ηλικιακή ομάδα και δύο ζωγραφιές από την ηλικιακή ομάδα 11-15. Τα γραμματώσιμα θα κυκλοφορήσουν αρχές Οκτώβρη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ξεπεράσει κάθε εμπόδιο COVID και θα μπορέσουμε να καλέσουμε αυτά τα 4 παιδιά που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή και από τις περιοχές που είναι, να έρθουν εδώ στην Αθήνα, να τους βραβεύσουμε με μια ωραία τελετή, γιατί πραγματικά είναι και τα 4 γραμματώσιμα που το ένα βάριστα το κρυφό σχολείο, το άλλο από την έξοδο του Μεσολογγίου, το τρίτο του ήρωες του 1821 και το τέταρτο τις γυναίκες της Επανάστασης. Μοναδικά και τα 4. Τα παρατηρούσα και νόμιζα ότι πραγματικά είχαν γίνει από το χέρι ενός πολύ μεγάλου ζωγράφου, αλλά το ταλέντο τους πραγματικά είναι απίστευτο. Και επειδή εμείς τα έχουμε δει και live, γιατί τα ζητήσαμε για να είμαστε και σίγουροι ότι είναι ζωγραφιές, ότι είναι, ζητήσαμε να μας έρθουν σε φυσική μορφή, όχι μόνο σε ηλεκτρονική, όπως συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και τα παραλάβαμε εδώ τα έργα και των 4 παιδιών, γιατί πραγματικά το λέω και χαίρομαι ότι είναι έργα, δεν είναι ζωγραφιές, είναι τόσο όμορφες. Ήρθαν εδώ, τις είδαμε τις ζωγραφιές, μιλήσαμε με τους δημιουργούς και πραγματικά είναι χαρά και τιμή των ελληνικών ταχυδρομείων που θα φιλοξενήσουν αυτά τα 4 γραμματόσημα σε μια σειρά, αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, γιατί θα είναι γραμματόσημα που θα μπορούμε να βρίσκουμε στα ελληνικά ταχυδρομεία για να τα αγοράζουμε, να τα ταχυδρομούμε, να τα χρησιμοποιούμε, να τα συλλέγουμε για όλες τις χρήσεις.